Τέτα και όποιος αντέξει. Είναι δύο ωραία βυζάκια πλαστικά. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Μπιπ, έχει κλάξον αυτό. Αλλά για να κάνετε αυτό και να κάνει μπιπ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα πολύ ωραίο λάδι σύσφυξης. Είναι πλαστικά, παιδιά, για να μην το κάνω πάνω μου. Και αρχίζουμε κυκλικές κινήσεις, έτσι. Και το χαϊδεύουμε το στήθος μας με ωραίες κινήσεις. Έτσι, απαλές κινήσεις. Αλλά μην ξεχνάμε και τη ρογούλα μας. Α, γιατί βάζουμε και, αυτή, και εκεί. Και ειδικά οι γυναίκες εσείς που θυλάζετε, μετά πρέπει να περιποιείστε και τις ρόγες μας, έτσι. Τώρα βέβαια αυτό έτσι όπως θα κάνεις, είναι και λίγο σεξ. Σεξι και όποιος αντέξει, τι να κάνουμε. Τέτα είμαι εγώ. Γιατί βεντουζώνει αυτό. Αυτό βεντουζώνει. Γιατί είναι για κούκλες. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τη δουλειά μας να κάνουμε που λέμε. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θα το ξεβγάλουμε, όχι. Ωραία, ωραία. Τέτα την να πούμε χίλια ευχαριστώ. Ωραίο πλάνο. Εντάξει, από πού ξεκινάμε. Αρχικά, τι θυμάστε. Αρχικά μ' ακούτε. Μας ακούμε τώρα πια. Έλα παιδιά, καλησπέρα. Καλώς το. Και πριν σε ακούγαμε και σ' άκουγα και τηλεθεατές, απλώς δεν σε ακούγαμε από εδώ κάτω εμείς γιατί ήταν θέμα το ηχείο, αλλά εντάξει. Το φτιάξαμε. Όλα οκ, okay. Don't worry, be happy. Εγώ και το κοινό μου θέλω να είμαι εντάξει, Βασίλη, καταλαβαίνεις. Με το κοινό είσαι οκ. Okay. Αυτό που έχει κάνει η ελληνοφρένεια είναι ό,τι καλύτερο έδε. Εντάξει. Πεθαίνω, το μάτι έχει γυρίσει. Δεν είναι λίγο σαν τη μάσκα του Scream. Σε πιο ωραίο. Μετανοείτε! Κατάπτυστη! Αυτή η έκφραση τώρα ναι είναι ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου δηλαδή και έχω σηκωθεί και σας κυνηγώ σας κατά δύο από. Σε ωραία φάση. Και η μέρα του χάρου. Ας μιλήσουμε για την Τέτα. Ας μιλήσουμε για την Τέτα, βρίσκεις. Από πού θέλουμε να μιλήσουμε. Όχι, δεν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Είμαι σίγουρος, επειδή ήταν και τελευταίο στο Μούλτι, όλοι θα θέλουν να μιλήσουν για την Τέτα. Οπότε λέμε, εντάξει μωρέ. Να πω κάτι εγώ για την Τέτα. Μας έχει δείξει πώς φουσκώνουμε τα χείλη με τρόμπα. Μας έχει δείξει τώρα το στήθος. Νομίζω το επόμενο που θα πρέπει να μας δείξει είναι το πέος. Πώς να κάνουμε τέτοια πράγματα στο πέος. Δηλαδή μόνο αυτό έχει μείνει. Περιποίηση. Ναι, πάντως εδώ το συσφυκτικό λάδι στήθους, για να πούμε και την αλήθεια, και όλα αυτά τα πράγματα, επειδή εμείς το βλέπουμε και λέμε, μια περιποίηση στο στήθος με ειδικό λάδι κάνει θαύματα. Και σας το λέω, επειδή εσύ έχω. Το ξέρεις. Το ξέρω. Ιδίως στην περίοδο της εγκυμοσύνης ή του θυλασμού. Μια τέτοια περιποίηση κάνει θαύματα. Το ξέρετε. Δηλαδή, οπότε μην το κάνετε πλάκα, γιατί χρειάζεται το μασαζάκι, το στήθος τώρα αυτό για να γίνει. Δεν θα μιλούσαμε. Σταμάτα. Α, πού είσαι! Εδώ ήρθε, παιδί μου. Εδώ είμαι. Μα δεν σε είχα δει και λέω μπορεί να έχει πάει προς Ναρούτσι. Α, και εσύ. Καταλάβει και εσύ εδώ είσαι. Δεν σε είχα δει, αγάπη μου. Καλά είσαι. Τι κάνεις. Ναι. Είχα ένα στομαχικό προβληματάκι λίγο. Αλλά εντάξει. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Εγώ έχω να πω και την Τέτα μπράβο της, διότι είναι η μόνη στην ελληνική τηλεόραση που μπορεί να πει ρόγα χωρίς να υπάρξει πρόβλημα μεγαλύτερο. Και επίσης θέλω να δώσω ένα high five στην Όλγα Λαφαζάνη που ρωτάει έτσι πολύ αθώα. Α, βεντουζώνει αυτό! Από πού είναι! Έλαντε. Δεν λέει μόνο τη λέξη, αλλά την τζιμπάει κιόλας. Δεν κάνει έτσι. Εντάξει, αν είμαστε περιγραφικοί, άμα το κάνουμε. Αλλιώς δεν έχει καμιά ουσία αυτό το πράγμα. Επίσης θέλω να μου πείτε, συγγνώμη αν διακόπτω, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι μόνο πρωθυπουργός, είναι και μπασκετμπολίστας.